Υπάρχει μια παροιμία, πώς να την πούμε, λαϊκή ρίση, που λέει «Θέλω να γιάσω, αλλά δεν με αφήνουν οι ίδια όλοι». Και εννοώ και για την προηγούμενη συζήτηση συνολικά. Το θέμα δεν είναι, ούτε και μπαίνουμε ποτέ εμείς σε αυτά. Γιατί αν μπούμε μέσα στο θέμα των μετακινήσεων βουλευτών και άλλων κομμάτων, θα χρειαζόμαστε έρευνα detective. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις ποιος που είναι. Ποια είναι η ουσία όμως. Γιατί γίνονται αυτές οι μεταγραφές τόσο εύκολα? Γιατί υπάρχει η κοινή στρατηγική. Πέρα από φιλοδοξίες, επιμέρους, αυτή είναι η ουσία. Ότι εδώ υπάρχει κοινή στρατηγική και ρωτάμε και απευθυνόμαστε. Να δούμε αν λέμε αλήθεια ή όχι. Είστε όλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην ΚΚΕ. Είστε. Είστε όλοι με τον ΝΑΤΟ και τον Ιμπεριαλισμό. Είστε. Υποστηρίζετε τον καπιταλισμό? Ναι ή όχι? Τον υποστηρίζει σαν το πιο δίκαιο σύστημα που στέλνει τον κόσμο, αυτόν που παράγει τον πλούτο, στη φτώχεια, στη δυστυχία και φουσκώνει τα πορτοφόλια των λίγων. Επομένως, οι εσωτερικές μετακινήσεις είναι μεταγραφές εντός, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, εντός μεγάλων ομάδων και παρατημάτων, θυγατρικών. Άρα λοιπόν να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά και έχουμε και αρχές σε αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει η πολιτική αντιπαράθεση. Και να πω τώρα, δεν είχε κανένας από το Μέρα 25, δεν είναι θέμα ούτε επαγγέλματος, ούτε προσώπων. Φυσικά τα πρόσωπα έχουν ευθύνη, αλλά την ευθύνη το ότι εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη παράταξη. Το θέμα είναι να πολεμάς την συνολική κυβερνητική πολιτική. Αυτή είναι, γιατί κάθε υπουργός μπορεί να βάζει και τη σφραγίδα του, αλλά δεν εφαρμόζει του κεφαλιού του πράγματα, εφαρμόζει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και κατά τη γνώμη μας, αυτό που αναδεικνύεται κατά καιρούς και το έχουν ψωμοτήρει και εσείς το είχατε, Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να παραιτηθεί ο ΤΑΔΕ, και άμα παραιτηθεί ο ΤΑΔΕ θα έρθει ο επόμενος και θα κάνει την ίδια πολιτική. Είναι αποπροσανατολιστικό. Αυτή είναι η δική μας γνώμη. Τώρα, αναγκαστικά, επειδή έγινε συζήτηση, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε με στοιχεία στην τραγική και δραματική κατάσταση που υπάρχουν σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Οι ευθύνες της κυβέρνησης, και ό,τι και να πει, είναι εγκληματικές για τη διαχείρισή της. Σας είπαμε, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας εδώ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πριν από 15 μέρες, νομίζω, κατέθεσε κάποιες προτάσεις. Και θα έλεγα με ένα δραματικό τρόπο, έλεγε «κάντε τα τώρα, πριν να είναι αργά». Στου κουφού την πόρτα, τι λέμε κύριε Τσάρα που είμαστε και χωρικοί, όσο θέλεις βρόντα. Η κυβέρνηση, τίποτα. Τώρα έφτασε το αργά. Τι σας λέμε τώρα? Άμεσα, εδώ και τώρα, επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας για να βρεθούν κλίνες. Πεθαίνει κόσμος γιατί δεν μπορεί να μπει στη ΜΕΘ. Με δική σας ευθύνη. Γιατί δεν επιτάσσετε τον ιδιωτικό τομέα που έχει 200-300 πόσες κλίνες έχει? Γιατί δεν προσλαμβάνετε ιατρικό προσωπικό, ώστε να γλιτώσουμε όσο γίνεται ακόμα και την τελευταία στιγμή? Γιατί δεν ενισχύεται, αυτά προτείναμε, το δημόσιο σύστημα υγείας με άμεσες προσλήψεις όλων όσων έχουν, των γιατρών που έχουν κάνει αίτηση? Γιατί δεν τα κάνετε όλα αυτά? Γιατί αλήθεια, ενώ έχουν βγει οι μελέτες για τους χώρους της δουλειάς, σας έχουμε προκαλέσει 100 φορές. Πέστε μας ως κυβέρνηση ένα χρόνο, πόσους ελέγχους έχετε κάνει στους χώρους δουλειάς? Η ρόμποκοπ του Χρυσοχοίδη και της κυβέρνησης πάνε και κόβουν 300. Πήγαν σε καμιά μεγάλη βιομηχανία? Για δέστε, 180 αυτή τη στιγμή ασθενείς από το σούπερ μάρκετ. Πήγε κανένας να κάνει έλεγχο? Πέστε μας, έχετε κάνει κανέναν έλεγχο? Όχι. Δεύτερο, μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί αλήθεια δεν πιέζεται το μετρό να πυκνώσει τα δρομολόγια? Γιατί αλήθεια δεν δεχτήκατε την πρόταση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων να επιταχθούν, να πληρωθούν τα μεροκάματα, να πληρωθούν και τα έξοδα για να αραιώσουν τα δρομολόγια στην Αθήνα? Αυτές είναι οι μεγάλες πηγές. Αυτές είναι οι μεγάλες πηγές. Αντί να κάνετε λοιπόν όλα αυτά,
επιτίθεστε στο λαό που διαμαρτύρεται. Γιατί διαμαρτύρεται ο λαός? Γιατί δεν κάνετε αυτά που απαιτούν και οι υγειονομικοί και οι πάντες. Και τελευταία έχουν βγει και κορυφαίοι επιστήμονες που δεν έχουν καμία σχέση με το κόμμα μας και λένε ότι όλη σας η στρατηγική ήταν λάθος. Γιατί δεν τους ακούτε? Γιατί πεθαίνει κόσμος, αρρωσταίνει και εσείς ακολουθείτε το χαδά σας? Γιατί το κόστος, γιατί το θέμα της υγείας το θεωρείτε κόστος? Γιατί δεν θέλετε να θίξετε τα αμύθιτα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών και άλλων που έχουν πάει στα ύψη? Γιατί δεν κάνετε δωρεάν τεστ σε όλους? Γιατί? Για να πάει να πληρώνει ο άλλος στα διάφορα ιδιωτικά κέντρα. Αυτή η πολιτική είναι δολοφονική. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αντί να κοκορεύεστε ότι πάνε όλα καλά, κατεβάστε λίγο το κεφάλι και κάντε και καμιά αυτοκριτική. Γιατί? Τι λέτε τώρα? Αυτό, κάνετε μία ανήθικη πολιτική, ανήθικη πολιτική επίθεση ακόμα και σε αυτούς που ονομάζατε ήρωες. Γιατί? Γιατί αντιδρούν? Γιατί κινητοποιούνται? Πάτε να φορτώσετε, θα πω και μετά, στις διαδηλώσεις την έξαρση της πανδημίας. Ενώ και κάνετε ανήθικη πολιτική επίθεση και από άλλη πλευρά. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι μεγάλες κινητοποίησεις, κύριε Τσάρα, και η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών, έχεις 15.000 και 1.000, είναι από τα συνδικάτα, είναι από μαζικούς φορείς, είναι από τους φορείς των υγειονομικών, οι οποίοι προσπαθούν και παίρνουν στο βαθμό του δυνατού, δεν λέω ότι μπορεί να ελεγχθούν όλα, τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες, είναι οι φοιτητικοί σύλλογοι που εσείς χωρίς ντροπή, μέσα στην πανδημία που έχουν σαλτάρει τα παιδιά, που οι φοιτητές δεν είναι φοιτητές πια, ένα χρόνο εκτός πανεπιστημίων, αντί να πάρετε μέτρα για να ανοίξετε σχολεία κλπ, φέρατε ένα νομοσχέδιο τέρας που πετάτε 30.000 παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών έξω από τα πανεπιστήμια. Με τριπλό μέτρο, δεν θέλω να το επαναλάβω. Αυτά ζητάνε. Και αντί να τους ακούσετε, εσείς επιτίθεστε και τι λέτε? Εδώ είναι. Χρεώνετε στο ΣΥΡΙΖΑ τις κινητοποίησεις. Καλά, μα μας δουλεύετε? Χαζίστε. Καλά, δεν βλέπετε? Δεν σας δίνει αναφορά? Τι έχουν καμιά σχέση οι διαδηλώσεις του μαζικού κινήματος, που είναι δεκάδες χιλιάδες, με 1.000 άτομα, ξέρω, άντε να είναι και 1.500, που διαμαρτύρονταν για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Κουφοντίνα? Γιατί τα τσουβαλιάζετε? Γιατί δίνετε παράσημα στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει? Άμα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί, ας καλέσει μια συγκέντρωση αύριο. Τους και ο Κούκκος θα έρθουν. Γιατί το κάνετε όμως? Γιατί? Για να ενισχύσετε το δίπολο. Γιατί θέλετε αντίπαλο, όχι πεθαμένο δημοσκοπικά όπως λέτε, αλλά ανεβασμένο, για να ενισχύσει μετά το δίλημα, όταν και αν πάνε σε εκλογές, και για να συκοφαντήσετε και έναν λαό που έχει ξεπεράσει τα όρια της υπομονής. Δεν τα ξέρετε? Πού ζείτε? Ο κόσμος είναι σαν διέξοδα. Έχει ένα χρόνο κλεισμένο μέσα. Οικονομικά είναι τσακισμένος. Ψυχολογικά είναι τσακισμένος. Φανταστείτε μια οικογένεια στο σπίτι με τηλεεκπαίδευση με δύο παιδιά στο σχολείο. Για να μην πω και ένα στο πανεπιστήμιο και μια μάνα ή ένα πατέρα που να δουλεύει με τηλεεκπαίδευση. Έχετε συνειδητοποιήσει ποια είναι η πολιτική σας? Και βγαίνετε τώρα λοιπόν και βάζετε το ΣΥΡΙΖΑ όπως το έκανε και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί επέλεξε τον Τσίπρα? Βολικός αντίπαλος είναι. Μια χαρά είναι, ενισχύεται το δίπολο και βέβαια έχετε και τα εξαπτέρυγα. Δεν είναι κανένας από το κοινάλ εδώ να μας τα πει. Να μας τα πει και η κυρία Γιαννακοπούλου. Να μας τα πει και η ελληνική λύση, η οποία πιάνουν στασίδιο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί για μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις, γιατί αυτό είναι. Αυτή είναι η ουσία. Τι έκανε η κυβέρνηση αυτό το διάστημα? Στο Θεό σας ρωτάμε. Έριξε την Ελλάδα σε ένα υποχρεωτικό lockdown. Δεν θα το σχολιάσω. Αν έπρεπε να γίνει έτσι ή αλλιώς, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Η ίδια όμως, όχι μόνο δεν έκανε ο lockdown, αλλά οργασμό νομοσχεδίων τα οποία τσακίζουν το λαό. Και τι του λέτε? Εγώ θα σε τσακίζω,
εγώ θα σου φέρνω νόμους που είναι αντιλαϊκοί και εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Όχι, δα. Αυτό πολιτική προστιχιά είναι. Δεν μπορεί να κατεβάζεις νομοσχέδια που αλλάζουν τη ζωή του λαού προς το χειρότερο. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Δεν μπορεί να φέρεις νομοσχέδιο για την παιδεία, παράδειγμα, που είναι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και όχι οι κομμουνιστές. Αντίθετη. Και να του λες δεν έχεις δικαίωμα να διαμαρτυρηθείς. Αλήθεια. Ποιος φταίει γι' αυτό. Τι θέλετε να επιβάλλετε. Τι πολιτική ήταν αυτή. Σας είπαμε να σας κάνουν προτάσεις. Να περάσουν κάποιοι νόμοι και λοιπά που έχουν σχέση με την πανδημία και λοιπά. Όχι. Διαπυρός και σιδήρου και όποιος αντιτίθεται έχει και το κλόμπς. Τα κέμπλαρ, πώς τα λένε. Έτσι δεν λέγονται και πλεύρη. Τα ξέρετε εσείς καλά. Ναι, 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 τα ξέρετε. Άρα έτσι θα γίνει, δεν περνάνε αυτά. Πάρτε το χαμπάρι. Έχει ξεπεράσει τα ωριά του ο κόσμος και σταματήστε να συκοφαντείτε την νεολαία ιδιαίτερα και τους υπόλοιπους. Μα καλά. Πέστε μας τι ζητάνε οι φοιτητές. Να γίνουμε φοιτητές. Αυτό ζητάνε. Ένα χρόνο και η καινούργια φουρνιά έξω από τα πανεπιστήμια. Τι γιατροί θα βγουν αύριο που ούτε δεν πάνε πουθενά. Τι χημικοί, τι τάδε που δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα εργαστήριο. Λέτε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, ενώ σας προτείνουν και μάλιστα έχουν κάνει προτάσεις πριτάνης για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με συγκεκριμένες αίθουσες, με μέτρα προφύλαξης κλπ. Κλπ. Τι απαντάτε, όχι, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Ναι, αλλά δισεκατομμύρια για τους επιχειρηματικούς ομίλους υπάρχουν. Για τα κανάλια, για να ακούει ο ελληνικός λαός, δεν τα λέω σε εσάς. Είναι δυνατόν να έχεις πανδημία, πόλεμο όπως λέτε, πόλεμο, και να πληρώνεις 20 εκατομμύρια, 5 μετά, 10, έχω χάσει το λογαριασμό, για να διαφημίσουν τα κανάλια, τα μέτρα προστασίας. Σοβαρολογούμε. Δηλαδή τι να κάνουν, να εμπορευτούν την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το σύστημά σας. Αυτό είναι το σύστημά σας και σταματήστε. Εμείς σας κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Τώρα εφαρμόστε αυτά τα μέτρα και αφήστε τις γελιότητες. Καλά, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Να βγαίνουν τώρα, να μην πω ονόματα επιστημόνων, δώστε μου και δευτερολογία και όλα, δεν ξαναμιλάω. Να βγαίνουν και να λένε, ακούστε ότι η μάσκα στο μετρό προστατεύει, που είναι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά στη διαδήλωση μεταδίδει που είναι σε εξωτερικό χώρο και που τηρούνται και υγειονομικά μέτρα. Και μιλάω για διαδηλώσεις που έχουμε και εμείς μια ευθύνη και που τηρούμε τέτοια μέτρα. Τι είναι αυτό που λέτε στον κόσμο. Σας πιστεύει κανένας πια. Όχι. Γιατί όλα αυτά. Γιατί εσείς θεωρείτε, και έτσι είναι, ότι η υγεία είναι κόστος. Και αφού όλα είναι κόστη, άρα δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά. Δίνουμε αλλού. Δεν μπορούμε να βρούμε αίθουσες, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες και ο κύριος Θεοδωρικάκος το είπε. Γιατί δεν θέλετε να πάρετε καθηγητές. Πληρώνετε δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν πληρώνετε για τη ζωή και τη μόρφωση του λαού. Και εδώ βέβαια, για να είμαστε και καθαροί, εδώ δεν υπάρχει θέμα, πώς το είπε, πολιτικού μορατόριου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον βγάζετε στο, πώς να, στην επιφάνεια και του δίνετε και παράσημα, τι είπε την πρώτη φάση. Θα λογαριαστούμε μετά. Τώρα τι λέει. Πολιτικό μορατόριο. Καλά, τι μορατόριο μη ζητάτε. Είστε καλά. Είστε καλά. Τι μορατόριο θέλετε από τους νέους, να ξεκινήσω. Από τους μαθητές. Από τους φοιτητές που έχουν σαλτάρει κυριολεκτικά με όλη αυτή την κατάσταση. Τι μορατόριο θέλετε από τους εργαζόμενους που ζουν με 300 και 400 ευρώ. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο μορατόριο. Η ευθύνη είναι δική σας. Να πάω λοιπόν και στο νομοσχέδιο. Εδώ βέβαια, ξέρετε ότι φαίνεται η σύμπλευση όλων για τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα και όλα τα κόμματα εδώ χαιρετίζουν πλην ΚΚΕ. Εμείς είμαστε ριζικά αντίθετοι και θα εξηγήσω γιατί. Τι είναι η Ευρωεισαγγελία και πού εντάσσεται. Είναι αντιδραστικό, είναι στο αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται χώρος ελευθερίας, τι ωραία, ασφάλειας και δικαιοσύνης που εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες. Ωραίος τίτλος, ε?
Το ερώτημα είναι για ποιον. Για ποιους μιλάμε, για τους εργαζόμενους ή για τους κεφαλαιοκράτες και τα ευρωπαϊκά και άλλα μονοπωλία. Εμείς λέμε στον κόσμο να σκεφτεί τι νόημα έχουν αυτά τα ωραία λόγια που λένε στους λαούς της Ευρώπης και ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά σε εμάς. Για να δούμε λοιπόν ποια ασφάλεια υπήρξε όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση. Ασφάλεια υπήρξε για τις τράπεζες, για τα μονοπόλια που δεν πλήρωσαν τίποτα και για τους εργαζόμενους τσάκισμα. Πήραν πίσω το μεγαλύτερο μέρος όσο είχαν κατακτήσει με αίμα και αγώνες. Είναι αλήθεια ή όχι? Τι σημαίνει ασφάλεια αλήθεια? Εγκληματικότητα είναι μόνο που είναι συστατικό στοιχείο? Δεν σημαίνει ασφάλεια στη δουλειά? Δεν σημαίνει ασφάλεια στην υγεία? Δεν σημαίνει ασφάλεια στην παιδεία? Τι εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια? Σάρωμα όλων των κατακτήσεων. Ελευθερία. Ποια ελευθερία αλήθεια? Ελευθερία που επέβαλαν τα μνημόνια και που τα απαιτούσε το κεφάλαιο, που ήρθαν μέσα μια νύχτα και μείωσαν τα εισοδήματα των εργαζομένων, που εξαφάνισαν τα αποθηματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Εδώ ήταν καταναγκασμός πλήρης. Ποια ήταν η ελευθερία? Η ελευθερία ήταν στους επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν ό,τι θέλουν και να εφαρμόσουν την αντεργατική πολιτική που όλες οι κυβερνήσεις, όλες, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά είναι συγκεκριμένες. Πασόκ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Μίγμα, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και σήμερα Νέα Δημοκρατία επέβαλαν στον κόσμο. Τι σημαίνει δικαιοσύνη αλήθεια? Στο σύστημά σας. Είναι δυνατόν να μιλάμε για δικαιοσύνη όταν το 95% της φορολογίας τον πληρώνουν οι μισθωτοί και οι άλλοι εργαζόμενοι και αυτοί που έχουν περίπου, μπορεί και παραπάνω, το 60% του ΑΕΠ να συνεισφέρουν στο 5%. Τι μας λέτε τώρα? Για ποια δικαιοσύνη? Ξεκινάω από αυτά. Γιατί μην τα πάτε στα νομικά και σε αυτά, θα πω και για αυτά. Τι κάνει λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο τώρα? Και είχα την τύχη ή την ατυχία να είμαι 5 χρόνια εκεί. Πίσω από αυτές τις διακηρύξεις χτίζει ένα φράχτη, ένα δίχτυ αράχνης, ένα θεσμικό πλαίσιο να υπερασπίσει, να διασφαλίσει τα συμφέροντα αυτών που λιμένονται τον πλούτο και να φτιάξει ένα τέτοιο που να τσακίζει οποιοδήποτε λαϊκή αντίδραση. Όπως λένε και οι εκθέσεις, ότι ο αντίπαλος είναι οι λαϊκές κινητοποιήσεις. Τι είναι ο εισαγγελέας, εσείς που παριστάνετε τους υπερασπιστές και του έθνους της χώρας κλπ. Πώς δέχεται αλήθεια? Εισαγγελέας είναι ο ευρωπαϊκός και οι άλλοι εισαγγελείς. Τι είναι? Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια. Με στόχο δήθεν να χτυπήσει τη διαφθορά και όλα τα υπόλοιπα. Καλά τώρα μας κοροϊδεύετε? Δηλαδή ο ευρωπαϊκός εισαγγελέας θα κάτσει στη Ζήμενη στο σκαμνί? Για πέστε μας. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα έχουν γίνει από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά και άλλα μονοπόλια. Και είναι σύμφυτα του ίδιου συστήματος. Αυτά θα χτυπήσει? Όχι. Μπορεί επιμέρους αντιθέσεις και λοιπά να τα πιάσει. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι υπαρκτά αυτά. Αλλά δεν αντιμετωπίζονται και δεν το λέμε θεωρητικά. Το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή. Τώρα λοιπόν έχει ανοίξει και η συζήτηση να επεκταθεί. Πού να επεκταθεί? Στο χώρο της τρομοκρατίας. Παρεπιπτόντως να πω και κάτι. Ορκίζεστε στο όνομα της τρομοκρατίας. Και ορκίζεστε στο όνομα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Λοιπόν, απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από προσφυγή Πορτογαλίας, Ιταλίας. Ποια ήταν η προσφυγή? Να ισχύσει και να μην αναιρεθεί η νυχτερινή βάρδια στις γυναίκες και ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Τι αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Ακούστε. Για λόγους ισοτιμίας πρέπει να δουλεύουν και οι γυναίκες τη νύχτα. Αυτό υπερασπίζει. Τώρα, αν βγαίνει καμιά απόφαση που και που κάπως καλύτερη, αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό. Τώρα λοιπόν, όλοι σας, ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνίστησε. Εδώ, για να γίνει αυτό, περάσανε στο δεύτερο, γιατί έχουν την ομοφωνία. Δεν υπήρχε ομοφωνία και περάσανε στους προθήμους, θα το πω εγώ έτσι. Στην ενισχυμένη συνεργασία. Ποιος έσπευσε πρώτος? ΣΥΡΙΖΑ.
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να την ενσωματώσει κατευθείαν στην εθνική νομοθεσία και τώρα βέβαια συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα μια και λέμε, θα μου επιτρέψετε κυρία Πρόεδρε, και να βγάλω και τα γυαλιά. Τι σημαίνει λοιπόν ριζοσπαστικοποίηση και τρομοκρατία για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Χρηματοδοτείτε πρόγραμμα που λέει, παράδειγμα, δεν θα πω για τους υπόλοιπους, λέει ποιοι είναι αυτοί που θρέφουν οι υποστηριχτές, η άποψή τους για την κοινωνία συνεπάγεται μια δέσμευση για ισότητα και κατανομή εισοδήματος. Αυτό τρομοκρατία. Γιατί λέω για τους αριστερούς, δεν λέει για κομμουνιστές. Απορρίπτουν υποκείμενες καπιταλιστικές αξίες οι οποίες θεωρούνται ως η κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Τι λέτε, να μην σκεφτόμαστε κιόλας. Δηλαδή όποιος είναι με τον καπιταλισμό δεν είναι τρομοκράτης. Και όποιος παλεύει να τον αλλάξει είναι τρομοκράτης. Αυτά λέει. Πάμε παρακάτω. Επιπλέον αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών, καθώς και στις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Για πέστε μας λοιπόν, τι είναι αυτά? Αυτά θα αρχίσει ο εισαγγελέας. Τι είσαι, τι λες? Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, είναι κοινωνικό αγαθό. Όχι της υγείας, όχι τα αυτά, άρα είσαι τρομοκράτης. Και άρα έχει το δικαίωμα ο εισαγγελέας και θα το βρείτε μπροστά σας, παρότι είναι η συνειδητή επιλογή, θα σας γράφουν στα παλιά σας τα παπούτσια και τους υπουργούς και τις δικαστικές αρχές της χώρας και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι το σύστημα που οικοδομείται. Δεν θέλω να πω περισσότερα, τα είπε η συγκεντριά μας και μάλιστα άριστα. Εμείς δεν δίνουμε συγχαρητήρια ένας τον άλλον. Γιατί εδώ έχουμε γίνει τώρα, όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν. Τον χειροκρότησε η πεθαρά του, η γυναίκα του και τα αδέρφια του. Εδώ βγαίνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγχαίρουν τον υπουργό, βγαίνουν οι άλλοι, συγχαίρουν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και ούτω καθεξής. Λέμε απλώς ότι οι ρυθμίσεις που κάνετε στα υπόλοιπα θέματα, μία λέξη για να μην καταχρηστώ τον χρόνο, είναι ακριβώς 21, έχουν στρατηγική. Η στρατηγική είναι ακριβή δικαιοσύνη. Η στρατηγική είναι στήριξη των μεγάλων δικηγορικών γραφείων, πολύ μεγάλων, και σε ό,τι αφορά, κύριε Πλεύρη, θα σας απαντήσω μόνο σε αυτό, για το θέμα της, του προστίμου για τις 30 σελίδες και τις 10 πόσες είναι οι άλλες. Είναι το μνημείο. Να σας πω κάτι. Εσείς άμα έχετε λεφτά, ή εγώ αν έχω, θα γράψω 80 και θα πληρώσω 4.500 προστίμο. Ποιος θα τολμήσει άλλος να πάει να γράψει 80 ή να πληρώσει 4.500? Ποιον βοηθάει λοιπόν, αυτόν που έχει ή αυτόν που δεν έχει? Δεν είναι σωστό αυτό που είπατε. Είτε χάσεις είτε κερδίσεις, θα τα πληρώσεις. Γιατί κάνατε ένα σάλτο. Και είπατε, μα χάσεις θα τα πληρώσεις. Όχι. Είτε χάσεις είτε κερδίσεις, θα τα πληρώσεις. Ποιος λοιπόν θα πάει στη Συμβουλία της Επικρατείας? Είναι ταξικότατη αυτή η πολιτική, όσο για τους δικηγόρους. Αυτό που κάνετε, καταρχήν αυτό είναι γελίο με τα 400 ευρώ. Δηλαδή τα λεφτά τα δικά τους, υποτίθεται ότι τους δώσατε βοήθημα. Δεύτερον, ενισχύσατε με αυτά τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία και έχετε αφήσει κρεμασμένο όλο τον κόσμο. Πέρα από το γεγονός, κύριε Τσάρα, και το λέω, δεν είναι μόνο δικό σας θέμα, είναι και του Υπουργείου Υγείας, ότι τα μέτρα που ζήτησαν όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της δικαιοσύνης, δικαστικοί, υπάλληλοι κλπ, δεν εφαρμόσατε τίποτα. Απολυμάνσεις, τεστ μαζικά, όλα που τα ανέφερε η συγκεκριά μας. Περιττό να πω ότι όχι μόνο το καταψηφίζουμε, αλλά παλεύουμε και τον κόσμο να αντιληφθεί τι οικοδομείται. Και με τον εισαγγελέα και τους εισαγγελείς, παρότι δεν ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο, καταρχήν γιατί δεν αντιλαμβάνεται ποιο είναι το μέλλον. Αν νομίζετε ότι θα βάλετε σιδερένιο δίχτυ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από τους λαούς, να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει και ψαλίδα για να το κόψει και θα το κόψει.